πολύ ταξιδεμένο και πολύ βραβευμένο το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του Γιάννη Μαθιουδάκη με τίτλο «Στάχτες», το οποίο εστιάζει στις φωτιές που έπληξαν τον Νότιο Ρέθυμνο τον Ιούλιο του 2022 και τον αντίκτυπό του στη ζωή των κατοίκων με τον πόνο και την καταστροφή που προκάλεσαν. Μέσα σε αυτά τα 15 λεπτά προσπάθησα να καταγράψω όλο τον πόνο που βίωσαν, τον αγώνα που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν οι κάτοικοι του Νοτιού Ρεθύμνου. Πολύ συγκινητική όλη η αισιοδοξία μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, το ότι κατακάηκαν οι περιουσίες τους, το βιός τους, ιστορικοί αμπελώνες, πολύ σημαντικοί για το περιβάλλον της Κρήτης, και παρόλα αυτά κατάφεραν να αναγεννηθούν. Ο νεαρός δημιουργός μέσω της τέχνης θίγει τον αγώνα που έδωσαν οι κάτοικοι βασιζόμενοι στις δυνάμεις τους, χωρίς, όπως τονίζει, να έχουν στήριξη από την πολιτεία. Να ακουστεί ότι όλο αυτό έγινε με τη δική τους στήριξη, με τις προσωπικές τους πλάτες, με ελάχιστη στήριξη από την κρατική πολιτεία και χωρίς πια να έχουν πάρθει ούτε μέτρα πρόληψης. Ακόμα και τα μέτρα πρόληψης που πήραν οι ίδιοι οι κάτοικοι στηρίχθηκαν πάνω σε χρήματα που δόθηκαν μέσω crowdfunding από τον απλό κόσμο. Το ντοκιμαντέρ, και μπορεί να μιλάει για τις Μέλαμπες, μπορεί να μιλάει για μια συγκεκριμένη επιχείρηση, ζητώ από τον κόσμο να αντιληφθεί ότι στη θέση των Μελάμπων θα μπορούσε να βρίσκεται κάθε άλλο μέρος στην Ελλάδα, γιατί δυστυχώς οι πυρκαγιές έχουν γίνει ένα μέρος της καθημερινότητας. Το έργο παρακολουθεί παράλληλα την ιστορία της συνολόγου και κατοίκου της περιοχής Ηλιάνας Μαλίχιν, με τον ίδιο να εξομολογείται στο φακό της Κρήτη TV τις εικόνες που έμειναν χαραγμένες στην ψυχή του μετά τα γυρίσματα. Αυτό που θυμάμαι πιο πολύ είναι το πρόσωπο της Ηλιάνας, όσο μιλάει στην κάμερα και λέει όλη την ιστορία, την αλήθεια που είχαν οι λέξεις που βγαίναν από το στόμα της, οι εκφράσεις της. Έβλεπες μέσα στα μάτια της ότι είναι ένας άνθρωπος που πόνεσε. Και αυτό τον πόνο τον έχουν βιώσει οι κάτοικοι του Νοτιού Ρεθύμνου πάρα πολλές φορές. Άλλη μια πολύ συγκινητική στιγμή ήταν όταν πήγαμε στα Μπέλια και μας έδειξε τις καμένες κουρμούλες των αμπελιών, από τις οποίες βγήκε ένα φυλλαράκι πράσινο και ξαφνικά βλέπεις ότι αναγεννιέται όλη η περιοχή. Οι Στάχτες είναι το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Γιάννη Μαθιουδάκη στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Διάπλασης της Βουλής των Ελλήνων. Και ως τώρα έχει ταξιδέψει μέχρι την Αμερική και τον Καναδά, αποσπώντας βραβεία καλύτερου διεθνούς ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη και καλύτερου μοντάζ.